Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ερωτηματικά για τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της τουριστικής προβολής της Πελοποννήσου θέτει και ζητά από τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, καθώς και ενημέρωση, η οποία, όπως υποστηρίζει η Περιφέρεια, αρνείται ως τώρα να του δώσει εγγράφους σε ό,τι αφορά τα τιμολόγια της προσφορές αλλά και τις αναθέσεις, ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπήρωσης και Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Γόντιγκας. Σοβαρά ερωτηματικά για τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων της τουριστικής προβολής Πελοποννήσου θέτει προς τον Περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη, ο επικεφαλής Λαϊκής Εισπήρωσης και Περιφερειακός Σύμβουλος Νίκος Γόντικας. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Πελοποννήσου ζητά ενημέρωση, την οποία, όπως υποστηρίζει η Περιφέρεια, αρνείται ως τώρα να του δώσει εγγράφος για τα τιμολόγια και τις προσφορές για τις αναθέσεις που προβλέπει το πακέτο. Όπως εδώ και 4-5 μήνες δημόσια, ανοιχτά, αλλά και προηγούμενα στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Οικονομική Επιτροπή, ζητούσαμε στοιχεία για την τουριστική προβολή της Πελοποννήσου και για τη μυθική Πελοπόννησο. Δηλαδή, ονόματα επιχειρηματιών, πόσα που πήραν, για ποιο έργο πληρώθηκαν, τιμολόγια που κόπηκαν, και ακόμα δεν έχουμε πάρει κανένα στοιχείο, αν και απευθυνθήκαμε και με αριθμό πρωτοκόλλου και στην Περιφέρεια, στην Οικονομική Επιτροπή και με αριθμό πρωτοκόλλου και στην Πελοπόννησο ΑΕ, δεν μας έχουν δώσει κανένα στοιχείο για αυτά τα τεράστια ποσά, τα εκατομμύρια ευρώ που διαθέτουν για την τουριστική προβολή. Είναι αυτά τα ποσά τροφοδότης λογαριασμός του κυρίου Τατούλη, που εν ώψη των εκλογών θέλει να διαθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, ακόμη και εκατομμύριο, για να ταΐσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να οργανώσει την προεκλογική του εκστρατεία. Όπως λοιπόν δεν μας δώσανε για αυτά, έχουμε εδώ και 2 μήνες καταθέσει ερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τις αμαρτωλές πλέον, από ό,τι φαίνεται, αναπτυξιακές εταιρείες της Πελοποννήσου. Να μας πούν πόσες συμβάσεις παραχώρησης, πόσες συμβάσεις σύμπραξης έχουν υπογράψει μαζί, προγραμματικές συμβάσεις, για ποιες μελέτες, για ποια έργα, γιατί και εκεί είναι εκατομμύρια τα ευρώ. Χθες, στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο ήταν σε διάταξη. Χθες το είχαν αφαιρέσει. Κάναμε βασαρία, ούτε χθες κουβεντιάστηκε. Από ό,τι φαίνεται, είναι μεγάλα τα ποσά και μεγάλες οι δουλειές που γίνεται. Χθες, από την ίδια τη διαδικασία του Περιφερειακού Συμβούλιου, προέκυψε και ένα άλλο αμαρτωλό έργο πλέον στην Πελοπόννησο, το Μουσείο της Σπάρτης. Βοά, από όπου και να τα πάρει κανείς, τα ζητήματα που έχουν, βοούν τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα διαφάνειας και στοιχείων που πρέπει να δώσουν στην περιφέρεια. Μένουμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου άναψαν τα αίματα στις συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου, όταν ο πρώην πρόεδρος, ο κ. Γιώργος Πουλοκέφαλος, χρησιμοποίησε τη λέξη λαμόγια, ενώ στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύμβουλος και υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Νίκος Γόντικας επιτέθηκε λεκτικά στον Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Σταυριανόπουλο. Η λέξη λαμόγια από τον πρώην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργο Πουλοκέφαλο, άναψε τα αίματα στη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, ο Περιφερειακός Σύμβουλος και υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Νίκος Γόντικας, επιτέθηκε λεκτικά στον Περιφερειακό Σύμβουλο, κ. Σταυριανόπουλο. Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, κ. Στρατηγάκος, προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα, προσχωρώντας τα θέματα εντός ημερήσιας διάταξης. Μπορεί να είμαστε και στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε 1 μήνα μπροστά. Εμένα μου έλεγε Περιφερειακό Συμβούλιο Συμβουλίο, θα τον είχα μη πω την κουβέντα. Σας παρακαλώ, λέω λοιπόν. Μετά από τη φήμωση, θα έχουμε και διτσάρες, Για να μάθουμε και εμείς τι σημαίνει υποβρύχιο. Για πέστε μας εσείς που τα ξέρετε, τι σημαίνει υποβρύχιο. Αφού σε καθηγητάκος θα μας το λες εσύ. Παρακαλώ, αφού το λόγο από όλους και προχωράω στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το επόμενο θέμα είναι το 4 της ημερήσιας διάταξης. Και αναφέρεται ενημέρωση για τη θετική ανταπόκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την αντιμετώπιση της
που είναι εξαναγωγής. Κυρία Νικολάκου, ένα λεπτό παρακαλώ. Αυστηρά, γιατί η διαδικασία είναι πολύ πίσω. Κυρία Νικολάκου, έχετε κλεισίσει στον κανένα σας τον λόγο. Παρακαλώ, κύριε συνάδελφε. Παρακαλώ, κύριε Νικολάκου, να τον λόγο. Πολύ μικρό το ανάστημα, ναι. Καθιστά κάτι. Σήκωσε το ανάστημά σου, τα δούλα μου έξω. Δεν μπορείς να το σηκώσεις. Γιατί είσαι πολύ χαμηλό. Τι ζωρίζεσαι, κύριε Κοριακάκο. Κύριε. Θα διακόψω τη συνεδρία για ένα λεπτό, παρακαλώ. Τι θέλει. Διακόψω τη συνεδρία για ένα λεπτό. Θα μαζευτείτε. Θα μαζέψετε. Θα μαζέψετε το μπουκάλι. Θα μαζέψετε. Μαζέψτε τους μητρώνες. Μαζέψτε τους. Μαζέψτε τους. Μαζέψτε τους. Δεν παίρνουμε φωνές, δεν παίρνουμε ψήφιμε φωνές. Αν το θέλετε υπάρχει άλλος τρόπος. Θα σου ρίξω, ναι. Δεν θα σε έχω κάνει. Εγώ για πως, για ένα λεπτό. Δεν έχω κάνει στον ιστορία. Πήγαινε μέσα σε τα λαμόγια τα κλεφρόνια του συντρόφου σου. Φέρες τους στους μασόκους που φτάσατε εκεί που φτάσατε. Έλεος! Πού είσαι κάποιος μας! Στο σπίτι μου! Στο σπίτι σου είσαι! Στην οικογένειά μου! Και σύντροφός μου είναι η γυναίκα μου! Επιστρέφουμε στην Κορινθία. Μεγάλη απήχηση έχει στους πολίτες η παράταξη του Βασίλη Νανόπουλου. Γεγονός που δείχνει πως οι πολίτες θέλουν την αλλαγή στην αυτοδιοίκηση, αναφέρει ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Συμμαχία Πολιτών, Βασίλης Πανταζής. Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Συμμαχία Πολιτών, Βασίλης Πανταζής, μίλησε στο τηλεοπτικό φακό για το θέμα των αυτοδιοικητικών εκλογών, τονίζοντας ότι ο συνδυασμός έχει μεγάλη απήχηση στους πολίτες και αυτό δείχνει πως οι πολίτες θέλουν την αλλαγή στην αυτοδιοίκηση. Η προεκλογική περίοδος έχει ανάψει, όπως όλοι έχετε καταλάβει. Οι συνδυασμοί ολοκληρώνονται, όπου τουλάχιστον μπορούν να ολοκληρωθούν. Κάποιοι συνδυασμοί ήδη έχουν αποσυρθεί. Πιστεύω ότι στο τέλος θα καταλήξουμε 4 συνδυασμοί να διεκδικήσουν την ψήφο των Κορινθίων Δημοτών. Μέχρι τώρα κρατιέται σε ανεκτά επίπεδα η προεκλογική αντιπαράθεση. Υπάρχουν κάποιες οξύνσεις εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής. Πιστεύω να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσουμε σε τέτοια σημεία όπως είχαμε και στο παρελθόν. Να πάμε ήρεμα, γιατί ο κόσμος έχει προβλήματα και δεν μπορεί να προσθέσουμε και ένα ακόμα πρόβλημα όπως είναι η πολιτική αντιπαράθεση στο τοπικό επίπεδο. Δεν έχουμε αντιπαλότητες. Θεωρητικά υποτίθεται ότι όλοι αγωνιζόμαστε για το καλό της πόλης, του Δήμου. Διαφορετική πρόταση μεν, διαφορετική πρόταση δε. Δεν σημαίνει όμως ότι πρέπει να σφαχτούμε, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο από πίσω το οποίο δεν το γνωρίζω. Εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι η ιδιαίτερη αποδοχή, η οποία έχει ο συνδυασμός μας Συμμαχία Πολιτών με υποψήφιο δήμαρχο τον Βασίλη τον Νανόπουλο. Κάτι που με κάνει να πιστεύω ότι πάμε πάρα πολύ καλά και δεν θέλω να κάνω προβλέψεις για ποσοστά, αλλά θα είναι εκπληκτικά. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει αντιληφθεί αυτό το οποίο έχουμε έγκαιρα γνωστοποιήσει, ότι πρέπει να υπάρχει ανανέωση σε κάθε κύτταρο της ζωής μας και ανανέωση είναι και η αλλαγή ακόμα της Δημοτικής Αρχής. Οι δύο θητείες για κάθε αιρετό νομίζω έχουν μπει στην καρδιά του κάθε Έλληνα και θα το επιβάλλει για τις ψήφου του στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είμαι σίγουρος ότι μόνο ωφέλη θα προσδώσει στις τοπικές κοινωνίες αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Αυτό το οποίο ήθελα να πω ότι ήδη βρισκόμαστε σε ένα χώρο πολύ γνωστό στα περιβολάκια μας, της Κορίνθου, ο οποίος βλέπετε όλοι ότι είναι εγκαταλελειμμένος. Σημάδι ότι ο κύριος Δήμαρχος αρέσκεται σε μεγάλα υποτίθεται έργα στο τέλος της θητείας του, αλλά έχει παρατημένα αυτά τα οποία αξίζουν τα μικρά, αλλά τα οποία αξίζουν στους Κορινθίους έστω να περνάνε για λίγο μερικές ευχάριστες ώρες. Θα ήθελα να τον παρακαλέσω να φροντίσει λίγο την καθαριότητα, την κοπή των χόρτων, τα κλαδέματα της πλατείας, διότι είναι ο μοναδικός πνεύμονας στον οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κόρινθο και με την αιμονή του με τα τσιμέντα νομίζω πάμε από το κακό προς το χειρότερο. Τον απολογισμό για το έργο της σημερινής Δημοτικής Αρχής αλλά και των υπηρεσιών του προς τις πολίτες κάνει στο Νότιο Κομνηνάκι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σικιονίων Αναστάσιος Λεωνάρδος. Και εγώ και ο Δήμαρχος αλλά και οι άλλοι συνεργάτες δουλεύουμε στο Δήμο, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε έναν καινούριο Δήμο,
τον Καλλικρατικό Δήμο, να τον οργανώσουμε, έναν Δήμο που χωροταξικά ξεκινά από την παραλία και φτάνει μέχρι και το Φενεό, δηλαδή μια απόσταση οδικού δικτύου τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα, και νομίζω ότι τουλάχιστον καταφέραμε να λειτουργήσει αυτός ο Δήμος, θα έλεγα, με πολύ καλό, αν όχι άψογο τρόπο, στην εξυπηρέτηση πάντα των συμπολιτών. Βέβαια, στόχος μας ήταν να δούμε πρώτα τα έργα υποδομής που έπρεπε να γίνουν τόσο στην πόλη του Κιάτου, που είναι βέβαια η πρωτεύουσα του Δήμου, όσο και στην περιφέρεια. Προσπαθήσαμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε την ισόρροπη ανάπτυξη και θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε. Για μας η δουλειά συνεχίζεται ανεξάρτητα από τις εκλογές. Η θητεία μας τελειώνει στο τέλος του Αυγούστου και βέβαια πολλά έργα τα οποία είχαμε δρομολογήσει σε επίπεδο μελετών αυτή τη στιγμή εντάχθηκαν και ξεκινάνε αυτή τη στιγμή. Θα έλεγα λοιπόν ότι το βασικό έργο υποδομής για την ανάπτυξη του Δήμου και κύρια της πόλης του Κιάτου για μας ήταν το νερό. Όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι συμπολίτες μας, το θέμα αυτό έληξε πλέον. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σε όλες τις ενέργειες ώστε το νερό από την στυμφαλία, από τις πηγές της ρίζας, να έρθει στο Κιάτο και εν πάση περιπτώσει, να μην έχει πλέον πρόβλημα η πόλη του Κιάτου τουλάχιστον, αλλά και χωριά που στην πορεία συναντάμε και τα οποία είχαν πρόβλημα ίδρευσης. Αναφέρεστε στο πόσιμο νερό. Πάντα. Αναφέρομαι στο πόσιμο νερό, πολύ σωστά το επισημάνατε. Γιατί υπάρχει μόνιμο πρόβλημα στο Κιάτο με αυτό το θέμα. Βέβαια, και είναι παράλογο, θα έλεγα, τόσα χρόνια να είμαστε δίπλα από τη στυμφαλία και να μην μπορούμε να πιούμε νερό από τη στυμφαλία ποιοτικό. Το θέμα σχεδόν έχει τελειώσει, περιμένουμε απλά την υπογραφή, την έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης και είμαστε έτοιμοι πλέον να δημοπρατήσουμε το έργο. Η χρηματοδότηση. Το έργο έχει ενταχθεί στα ΕΣΠΑ. Το ύψος της χρηματοδότησης φτάνει τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Θεωρούμε ότι είναι ικανό το ποσό για να εξυπηρετήσει το έργο και θα το προσπαθήσουμε, αν μπορέσουμε, τελειώνοντας η θητεία αυτή, μετά τις εκλογές, ναι, να παραδώσουμε και αυτό το έργο στους συμπολίτες. Το νερό που εμείς τουλάχιστον δειγματοληπτικά πήραμε από τις πηγές είναι κατάλληλο για πόσιμο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εμείς τουλάχιστον ως Δήμος έχουμε δρομολογήσει μια μελέτη αποχετευτικού της στυμφαλίας για να εξασφαλίσουμε τόσο τα νερά των πηγών όσο και την ποιότητα των υδάτων της λίμνης. Γιατί όπως υπάρχει μόλυνση στον υδροφόρο ορίζοντα, βεβαίως, να πείτε, σε σχέση με το πόσιμο. Βεβαίως, έτσι, σε σχέση με το πόσιμο, αλλά και για τη λίμνη. Γιατί και η λίμνη μας ενδιαφέρει, όπως γνωρίζετε, έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα LIFE με 2 εκατομμύρια, εργασίες οι οποίες σύντομα θα ξεκινήσουν, πρώτα απ' όλα του καθαρισμού της λίμνης και δεύτερον του καθαρισμού, εννοώ, από καλάμια και καλαμιώνες που οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί και είναι λογικό όταν αφήνεται έτσι στην τύχη του ο υδροβιότοπος. Ο εμπλουτισμός του σε πουλιά και άλλα είδη που υπάρχουν εκεί, που υπάρχουν δηλαδή, είναι γηγενή. Η κατασκευή παρατηρητηρίων αλλά και βόλτες που θα μπορεί κανείς να κάνει με πλωτά μέσα στη λίμνη. Όλα αυτά θα γίνουν μετά τις εκλογές. Έτσι, όλα αυτά. Βέβαια, το ότι θα γίνουν είναι δεδομένο, οι αποφάσεις έχουν πάρθει, τα χρήματα έχουν εγκριθεί, μένουν πλέον οι διαδικασίες. Τις μελέτες τις κάναμε μόνοι μας, και βέβαια με τη βοήθεια των υπηρεσιών, τις οποίες πρέπει να συγχαρώ, γιατί πραγματικά βοήθησαν καθοριστικά. Οι μελέτες δεν δόθηκαν παρά μόνο όπου δεν είχαμε αντίστοιχο υπάλληλο, δόθηκαν έξω, δηλαδή ειδικές μελέτες. Όλες οι άλλες μελέτες έγιναν από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ένα άλλο που έπρεπε να γίνει στην πόλη ειδικά του Κιάτου και εμείς προχωρήσαμε, τολμήσαμε και το πράξαμε, ήταν η αγορά οικοπαίδων για πάρκινγκ. Πραγματικά είχαμε πρόβλημα, αγοράσαμε το οικόπεδο της ΚΟΣ, το οικόπεδο της Τράπεζας, δύο μεγάλα οικόπεδα τα οποία μας κόστησαν από 800.000 ευρώ περίπου το κάθε ένα. Και αυτά βέβαια με λεφτά του Δήμου και των Δημοτών.
Καταφέραμε να κρατήσουμε σταθερά τα τέλη, αυξάνοντας όμως την παροχή υπηρεσιών. Όπως στην καθαριότητα, που πραγματικά πλέον μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι με τεράστιες προσπάθειες. Θεσμικά ο ρόλος μου ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να εξασφαλίσω τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και όταν λέω τη λειτουργία, τόσο τη δημοκρατική του λειτουργία που θεωρώ ότι εξασφαλίστηκε, αλλά και την αποτελεσματικότητά του. Πράγματι, ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως πρόεδρος εγώ έθεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και πολιτικά ζητήματα. Είτε αυτά αφορούσαν την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, είτε αυτά αφορούσαν ενέργειες που, εν πάση περιπτώσει, πιστεύαμε ότι δεν είναι υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο σημείο αυτό θα καλησπερίσω τον Δημοτικό Σύμβουλο και υποψήφιο Δημοτικό Σύμβουλο με το συνδυασμό του Βασίλη Νανόπουλου, Συμμαχία Πολιτών, τον κύριο Χρήστο Κορδώση. Καλώς ήρθατε, κύριε Κορδώση. Καλησπέρα, κύριε Μουζάκη. Εδώ λοιπόν να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε την επικαιρότητα ό,τι αφορά βεβαίως τις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Νομίζω ότι έχει αρχίσει και θερμαίνεται αρκετά το κλίμα, αν και ουσιαστικά διανύουμε και άγιες μέρες. Ωστόσο όμως ο προεκλογικός αγώνας και ο στόχος είναι στόχος. Την αίσθησή σας θέλω από αυτό για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να μπούμε στη διαδικασία 2-3 θεμάτων που θα θίξουμε όσο μας επιτρέπει ο χρόνος. Πώς είναι λοιπόν το προεκλογικό κλίμα, πώς λειτουργεί, πώς βλέπετε, αν βλέπετε να κορυφώνεται, αν βλέπετε να δημιουργηθούν αιχμές, αντιπαραθέσεις, έχουμε κάποια μικρά δειγματάκια. Ναι, όντως όπως είπατε είναι εβδομάδα, έτσι, άγια εβδομάδα. Ας μην ξεχνάμε όμως ότι είναι και εβδομάδα κάθαρσης. Εγώ έτσι το βλέπω, έτσι και προσωπικά. Είναι μια καλή ευκαιρία, για να το συνδυάσω και με τα προεκλογικά μας, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία το επόμενο διάστημα μέχρι να ψηφίσει ο κόσμος, μέχρι να ψηφίσουμε, να κάνουμε τον απολογισμό μας. Τι ακριβώς έχει γίνει και τι ακριβώς θέλουμε να γίνει. Όντως, όσο περνάνε οι μέρες, κορυφώνεται η ένταση και εξαιτίας ότι όλοι προσπαθούν να εκμεύσουν το σταυρό προτίμησης. Οι συνδυασμοί θέλει ο καθένας για τους δικούς τους λόγους να νικήσει. Εδώ πρέπει να τονίσω ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, απλώς έχουμε να διεκδικήσουμε. Έχουμε να διεκδικήσουμε ένα καλύτερο αύριο. Όχι γιατί το χθες απαραίτητα δεν ήταν καλό, αλλά γιατί πάντα πρέπει να στοχεύουμε το καλύτερο. Εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Στο βαθμό αυτό θα υπάρξουν και αντιπαραθέσεις. Δεν έχω δει κάτι ακραίο μέχρι στιγμής. Είναι μέσα στα πλαίσια της λογικής, δόξα τω Θεώ, μέχρι τώρα. Οπότε νομίζω ότι έχουμε έναν καλό προεκλογικό αγώνα. Έχουν αναδειχθεί όμως αρκετά σημαντικά θέματα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Όχι πως δεν υπήρχαν και πραγματικά δεν είχε γίνει σχολιασμός, αλλά ωστόσο τώρα βλέπουμε και ιδιαίτερα από τη δική σας την ομάδα των υποψηφίων και των νέων υποψηφίων, γιατί υπάρχουν νέοι υποψήφοι στο συνδυασμό του Βασίλη Νανόπουλου, βλέπουμε να κατατίθεται και απόψεις και να γίνεται και έρευνα. Και αυτό είναι σημαντικό. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το οποίο αρκετά απασχόλησε την κορινθιακή κοινωνία και μιλάω για την ύπαρξη αμυαντοσωλήνων στην περιοχή του Άσου Λεχαίου. Κοιτάξτε, απασχόλησε αρκετά έντονα σε σημείο που ο Δήμαρχος τοποθετήθηκε, διαβεβαίωσε πως δεν υπάρχει, όπως είπε, κίνδυνος στην υγεία των πολιτών από την ύπαρξη των αμύαντων στο δίκτυο του νερού, γιατί μόνο ο εισπνεόμενος, όπως γνωρίζετε, είναι καρκινογόνος. Ωστόσο, είπε ότι στην Δημοτική Ενότητα Άσου Λεχαίου γίνονται αποκαταστάσεις των σωλήνων υδροδότησης του νερού, ενώ αυτό το διάστημα γίνονται και δοκιμές και όλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Θέλω να το σχολιάσετε όλο αυτό. Κοιτάξτε να δείτε, όντως η κυρία Καραμαλή, και αν θυμάμαι καλά, έδωσε την πληροφορία για κάποια 8 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι καλά, δικτύου στον πρώην Δήμο Άσου Λεχαίου που υπάρχει αμυαντοσωλήνες. Ο κύριος Πνευματικός θεωρώ ότι έκανε μία γκάφα εντός εισαγωγικών και μίλησε για εισπνεόμενο αποτέλεσμα καρκινογόνο, ενώ έχουμε άλλες μελέτες οι οποίες ναι μεν επιτρέπουν τη χρήση αμυαντοσωλήνων,
αλλά δεν εστιάζουν στο πόσο μεγάλη είναι η διάβρωση, που εκεί υπάρχουν κάποιες άλλες μελέτες που τα συμπεράσματά τους οδηγούν ότι υπάρχει επικινδυνότητα. Γιατί είναι παλαιότητος μεγάλη σαφέστατα. Οι σωλήνες που από εκεί περνάει το νερό και διοχετεύεται στα νοικοκυριά. Η τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου θα καταλήξει και σε όλα τα μέλη-κράτη της ΕΟΚ, είναι ότι πραγματικά οι αμαντοσωλήνες πρέπει να αντικατασταθούν. Η Αμερική τους έχει αντικαταστήσει, τους αντικαταστά όπου υπάρχει. Ωστόσο όμως δεν υπάρχει νόμος ακόμα που να τους απαγορεύει. Δεν υπάρχει νόμος όντως. Να το εμείς, βάλουμε και αυτό στην κουβέντα. Εμείς, κυρία Μουζάκη, με αυτή την επισήμανση, δεν τρομοκρατούμε όπως και ο κύριος Πνευματικός. Ο Δήμαρχος λέει ότι δεν έχετε δικαίωμα να παίζετε με την ανησυχία των πολιτών και να τους τρομοκρατείτε άδικα. Αυτό κάνατε εσείς. Εμείς, η δικιά μας η πρόθεση, ο κύριος Δήμαρχος από την πλευρά του καλά κάνει για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Εμείς δεν έχουμε καμία πρόθεση να τρομοκρατήσουμε. Εμάς η μόνη πρόθεσή μας είναι επιτέλους να ενημερώσουμε το κοινό όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε. Και γι' αυτό μία από τις δεσμεύσεις μας στις προεκλογικές είναι ότι το συγκεκριμένο δίκτυο θα αντικατασταθεί ολοσχερώς. Δεν θα υπάρχει πουθενά κανένα μέτρο αμυαντοσωλήνων. Τελεία και παύλα. Γιατί υπό άλλες συνθήκες, γιατί τη διαδικτύωση, ας πούμε, δεν επιλέγουμε να την κάνουμε με αμυαντοσωλήνες. Όπως ξέρουμε καλά, είναι καινούργια υλικά. Άρα λοιπόν εμείς με αυτή την πλεύση εστιάσαμε σε κάτι το οποίο είναι διαβρωμένο, είναι παλιό, ενέχει επικινδυνότητα τεράστια και καλό είναι να το ξέρουμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος προσβάλλεται από καρκίνο δεν είναι κάτι τρομακτικό. Δεν πρέπει να ενημερωθεί τι του συμβαίνει για να προσπαθήσει να το αποτρέψει. Εμείς αυτό κάναμε. Προσπαθήσαμε να ενημερώσουμε τον κόσμο και δεσμευόμαστε προεκλογικά ότι το συγκεκριμένο δίκτυο θα αντικατασταθεί. Τίποτε άλλο. Ο Δήμος Άσου Λεχαίου είχε πάρει από το πρόγραμμα του ΘΥΣΕ 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ξόδεψε περίπου το 1 εκατομμύριο σε αποσπασματική αντικατάσταση περίπου 5 χιλιόμετρων του παλαιού δικτύου ίδρυυσης αμιάντου. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό λένε οι πληροφορίες. Τα ακριβή στοιχεία ακόμα δεν τα έχω στα χέρια μου. Τα επεξεργαζόμαστε, θα ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει εκεί και θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να ενημερώσουμε. Και δεν έχει ενεργοποιηθεί το καινούριο δίκτυο, κύριε Κορδώση? Όχι, βέβαια, ακόμα δεν έχει ενεργοποιηθεί τίποτε. Όλο υποσχέσεις είμαστε, γίνονται προσπάθειες, όντως θα γίνουν και ελέγχοι, γιατί υποχρεούται ο Δήμος να ελέγξει τι νερό θα τρέξει στις βρύσες και όταν ουσιαστικά το νερό... πιστεύετε ότι έπρεπε χθες να έχει αλλάξει αυτό? Είναι 3,5 χρόνια ο κύριος Πνευματικός μέσα στο πλαίσιο του Καλλικράτη, η Δημοτική Αρχή. Θα έπρεπε να έχει αλλάξει... Θα έπρεπε να είχε αλλάξει και επί εποχής κυρίου Καμπούρη. Αλλά δυστυχώς ο κύριος Καμπούρης δεν κατάφερε να το αντικαταστήσει αυτό, παρά μας έφερε μόνο χρέη από τον Άσο, από το Δήμο, από τη Δημοτική Ενότητα Άσο Λέχιο, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, πώς είναι δυνατόν ο Δήμος, ο οποίος πήρε και χρέη και από τις άλλες δημοτικές ενότητες, τους πρώην Δήμους, να λέει ότι έχει γεμάτα τα ταμεία? Τι γίνεται με τα οικονομικά του Δήμου? Είναι έτσι πραγματικά αυτό το ποσό το οποίο λέγεται ότι υπάρχει κάπου 15... Κοιτάξτε, έχουμε ακούσει 7, έχουμε ακούσει 15. 9, γίναν 14, γίναν 16... Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που μπορώ να πω με μια πιο σφαιρική έτσι κουβέντα είναι ότι θέλω να μου εξηγήσετε εσείς τι καταλαβαίνετε όταν σας πω ότι αυτή τη στιγμή στα ταμεία του Δήμου είναι 14 εκατομμύρια ευρώ και το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο εμπεριέχει μόνο σας το τονίζω αυτό, μόνο έργα συνεχιζόμενα, δηλαδή τα έργα που έχουμε αποφασίσει από άλλες χρονιές, αποσπασματικά τώρα συμπληρώνουμε κάποια καινούργια λόγω εκλογών και έτσι... Όπως η πλευρά του κυρίου Πνευματικού επικαλείται νερό, ανάπτυξη στο Δήμο, όπως είπαμε, γεμάτα ταμεία και έργα. Ένα-ένα, κυρία Μουζάκη. Ναι, όπως σας είπα, λοιπόν, στην κουβέντα για να απαντήσω. Ωραία, θα το απαντήσω ολοκληρωμένα. Όπως σας είπα λοιπόν, αυτή τη στιγμή θέλω να μου πείτε εσείς με τη δική σας λογική, όταν υπάρχουν 14 εκατομμύρια στα ταμεία, έτσι... Τα συνεχιζόμενα έργα από τα προηγούμενα χρόνια είναι γύρω στα 17 εκατομμύρια,
Προσθέτουμε λόγω εκλογών, το τονίζω λόγω εκλογών, γιατί 3,5 χρόνια δεν έχουν γίνει έργα. Τους τελευταίους 4 μήνες βλέπουμε ένα οργασμό, ας πούμε, βλέπουμε πασπαλίσματα, θα τα πω εγώ, γιατί στο δικό μου Δήμο που προέρχομαι, αν και μένω Κόρινθο, προέρχομαι από το Δήμο Τενέας, στο Χιλιομόδι λοιπόν, τα μόνα έργα τα 3,5 αυτά χρόνια, γιατί η θητεία είναι 4 έτη, δεν 3,5, που έχουν αποφασιστεί και εκτελούνται είναι δύο πεζοδρόμια αποστάσεως 100-150 μέτρων, το οποίο το ένα ήταν έτοιμο, απλά προσθέσαμε κυβόληθους, το άλλο έγινε, και ένα πρόβλημα που υπάρχει εκεί με το αποστραγγιχτικό σε ένα κεντρικό δρόμο, να φτιάξουν και αυτό. Δηλαδή δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα, υπάρχουν παράπονα παντού. Όταν λοιπόν λόγω εκλογών επιφορτίζουμε το τεχνικό πρόγραμμα με κάποια εκατομμύρια ακόμα, εγώ δεν σας λέω πολύ, σας λέω ότι πάνε 20 εκατομμύρια τα τεχνικά έργα. Με 14 στα ταμεία, κυρία Μουζάκη, μπορείτε να μου πείτε πώς θα πληρωθούν? Και μην ξεχνάμε ότι σε αυτό υπάρχουν και κάποιες υποχρεώσεις. Δηλαδή οι μισθοί, τα νερά, τα ρεύματα, όλα αυτά είναι υποχρεώσεις του Δήμου. Πώς θα ανταπεξέλθει αυτός ο Δήμος? Και ξέρετε κάτι, να σας πω και κάτι. Πολύ φοβάμαι, επειδή πάρα πολλά από τα έργα πολλές φορές λόγω αναγκαιότητας και επειδή τώρα τελευταία παρατηρώ και θα σας αναφερθώ μετέπειτα σε αυτό, μία βιασύνη και μία προχειρότητα, και θα το αιτιολογήσω γιατί το λέω, πολύ φοβάμαι μήπως δεν μπορούν να πληρωθούν και αυτά τα έργα. Γιατί έχουμε πολλά παράπονα από πάρα πολλούς ανθρώπους προηγούμενων ετών, στις οποίες δεν έχουν εξοφληθεί κάποιες οφειλές. Μιλάτε για εργολάβους που έχουν παράξει έργο. Εργολάβους, ανθρώπους που έχουν δηλώσει, που έχουν δουλέψει. Προχτές υπήρχε μία βλάβη στην ίδρυυση στο δίκτυο στο Χιλιομόδι και ξέρετε ότι καλούσαν ανθρώπους για να το επιδιορθώσουν και δεν πήγαινε άνθρωπος. Και κάποιοι που πήγαν επικαλούντουσαν ότι ποιος θα πληρώσει αυτό το έργο και πώς θα πληρωθούν. Και όταν τους λέγανε. Όταν είναι απλήρωτοι εργολάβοι. Και όταν τους λέγανε θα πληρωθείτε, οι άνθρωποι δεν το επισκέβαζαν. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Για να το κάνουν αυτό, κάπου υπάρχει κάποια δυσλειτουργία. Μιλήσατε για βιασύνη. Βεβαίως. Γιατί, πού το εστιάζεται αυτό? Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Σήμερα είχαμε Οικονομική Επιτροπή, που όπως γνωρίζετε, Οικονομική Επιτροπή, από την Οικονομική Επιτροπή περνάνε όλα τα σημαντικά θέματα για να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ πήγα καθυστερημένος, από τις ελάχιστες φορές που πήγα καθυστερημένος, την πρόλαβα δηλαδή προς το τέλος της συνεδρίας, στο τέλος, αλλά παρόλα αυτά, παρότι δεν ήμουν εκεί, ζήτησα να ενημερωθώ τι έγινε. Περάσαμε λοιπόν περάσαμε κάποια καινούρια τεχνικά έργα στον προϋπολογισμό και περάσαμε και αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού χωρίς να υπάρχουν εισηγήσεις, κυρία Μουζάκη. Δηλαδή, αυτό ένας, όμως είναι νόμιμο? Ένας δεν είναι καθόλου νόμιμο. Ένας λοιπόν άνθρωπος, ένας αιρετός, ένας δημοτικός σύμβουλος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κλήθηκε να ψηφίσει μέσα στην Οικονομική Επιτροπή κάποια θέματα τα οποία δεν υπήρχαν εισηγήσεις. Και εγώ αναρωτιέμαι και αυτό ρωτάω. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέτε αυτή τη στιγμή. Σαφέστατα. Δηλαδή, και μπορείτε να το δούμε όπως fast track, δηλαδή περνάμε γρήγορα τα θέματα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα. Προλάβουμε τι? Είναι ένα από τα πιο σοβαρά θέματα στα οποία όλη η μειοψηφία, και η Μίζωνα και η Λάσωνα, όλα αυτά τα χρόνια, τα 4 χρόνια, παραπονιόμαστε και διαμαρτυρόμαστε γιατί δεν μας δίνουν τις εισηγήσεις. Και αυτό παρατηρείται και στην Οικονομική Επιτροπή. Να σας πω κάτι άλλο. Έλαβα σήμερα μία πρόσκληση για Διοικητικό Συμβούλιο στο ΚΕΠΑΠ. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε, λαμβάνει την πρόσκληση πριν 5 ημέρες από την ύπαρξη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ξέρετε πότε είναι το Διοικητικό Συμβούλιο? Αύριο. Ξέρετε γιατί? Για να περάσουμε τα θέματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει γιατί καν την νομιμότητα. Όλο αυτό όμως, γιατί συμβαίνει, γιατί λειτουργούν? Υπάρχει πανικός, θέλετε να μου πείτε, υπάρχει ανασφάλεια? Απλούστατα τώρα πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος που καταγράφονται κινήσεις της Δημοτικής Αρχής και δημοσιοποιούνται. Τι ακριβώς συμβαίνει και λειτουργεί έτσι η Δημοτική Αρχή? Εγώ πιστεύω ότι γίνονται όλα λόγω εκλογών.
ευτυχώς, έχω πει και στο παρελθόν, ευτυχώς που υπάρχουν εκλογές και γίνονται και κάποια έργα. Δεν έχει σημασία η σημαντικότητα των έργων, κάτι γίνεται. Εγώ πιστεύω λοιπόν, θεωρώ, με τα στοιχεία που έχω δηλαδή, ότι είναι να γίνουν κάποιες δουλειές και επειδή είναι λιπέστατη η οργάνωση και η διαχείριση και επειδή πρέπει να προλάβουμε, υπάρχει και η πίεση του χρόνου, γιατί είναι το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, έτσι που λαμβάνονται αποφάσεις για να εκτελεστούν. Γιατί βεβαίως νομίζω μετά δεν μπορούν να ληφθούν εκ νέου. Περίοδος μεθαύριο, έτσι. Βεβαίως και μετά το αποτέλεσμα των εκλογών δεν μπορεί να λάβει το Συμβούλιο αποφάσεις εκ νέου καινούργιες. Μόνο να υλοποιήσει ό,τι απόφαση έχει πάρθει. Έχει πάρθει, μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, με την πίεση του χρόνου, όταν έχεις παραμελήσει εντός εισαγωγικών κάποια πράγματα, όταν έχεις αργήσει ή όταν έχεις επιφορτώσει πάρα πολλές ανάγκες, δεν θα τα προλάβεις όλα. Άρα λοιπόν με όλες αυτές τις συνθήκες υπάρχει αυτή η προχειρότητα. Και μέσα σε αυτή την προχειρότητα υπάρχει και ένα πρόβλημα με το νομότυπο, ξέρετε. Σαφώς, το είπαμε. Δηλαδή και μπορεί να τυναχτεί οποιαδήποτε απόφαση. Το είπαμε και προηγούμενα. Έτσι, μπορεί να τυναχτεί αυτή η απόφαση στον αέρα, αν δεν υπάρχουν. Ωστόσο, όμως αυτό είναι η γνώση της Δημοτικής Αρχής, γιατί ο Δήμαρχος λέει ότι το ξέρει πάρα πολύ καλά αυτή τη δουλειά, τη γνωρίζει, γιατί χρόνια υπηρετεί την αυτοδιοίκηση, σε αντίθεση με κάποιους άλλους που ουσιαστικά καταπιάστηκαν με τα δημοτικά τώρα πρόσφατα. Το θυμάστε το. Την έκφρασή του ότι δεν την ξέρει καλά ο κύριος Νανόπουλος αυτή τη δουλειά που είχε πει ο κύριος Πνευματικός. Αφού γνωρίζει τόσο καλά τη δουλειά, γιατί λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο? Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα από τα... Γιατί γνωρίζει, όπως μου είπατε, τίθεται και θέμα νομιμότητας. Εγώ νομίζω, και θα το πω ευθαρσώς, ότι ένα από τα μειονεκτήματα της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής είναι ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά τη δουλειά. Και επειδή τη γνωρίζει πάρα πολύ την καλά τη δουλειά, ελίσσεται. Προτιμώ έναν καινούριο και άφθαρτο που ίσως δεν τη γνωρίζει τόσο καλά τη δουλειά. Μα πρέπει να τη γνωρίζεις τελικά. Πρόκειται περί δουλειάς όλο αυτό το θέμα. Η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι δουλειά ή είναι απλά αγάπη και προσφορά στα κοινά? Είναι ένα ζητούμενο το οποίο μπαίνει το τελευταίο διάστημα πολύ έντονα με ευκαιρία των δημοτικών εκλογών αλλά και των περιφερειακών, γιατί βλέπουμε και νέες εισόδους ανθρώπων που είναι νέοι στα πράγματα. Κάνουν είσοδο δηλαδή στα τοπικά πράγματα. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί. Τελικά πρέπει να είναι δουλειά και πρέπει να είσαι μάστορα σε αυτή τη δουλειά? Ή πρέπει απλά να προσπαθείς να, μέσα από την αγάπη σου στα κοινά, να εξαντλήσεις όλες τις ευκαιρίες που σου δίνονται με όλα εκείνα τα εργαλεία για να πας μπροστά το Δήμο? Δυστυχώς για τον κύριο Πνευματικό είναι δουλειά. Ο ίδιος το επιβεβαίωσε με τα δικά του λεγόμενα, όχι τα δικά μου. Για μένα προσωπικά δεν είναι δουλειά. Για μένα προσωπικά είναι αγάπη και προσφορά. Και ίσως είναι και εις βάρος αυτή η αγάπη, εις βάρος και της οικογένειάς μου και της δουλειάς μου και των δικών μου ανθρώπων. Αλλά επειδή είναι κάτι πολύ δυνατό και έντονο σε μένα, παρακαλάω να μείνει αγάπη και προσφορά. Και λέω να μείνει, γιατί είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση από το να μείνει σε κάτι τέτοιο και να μην καταντήσει δουλειά. Όταν, και είναι και μια δέσμευση δική μου, όταν οι φίλοι μου ή και εγώ καταλάβω ότι το βλέπω αυτό σαν δουλειά, νομίζω ότι θα είναι εκείνη η ώρα που θα σημάνει σε μένα την απομάκρυνσή μου, να έρθει καινούριος κόσμος, καινούργιοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι για να προσφέρουν. Γιατί δεν σας κρύβω, θα ήθελα έτσι να δηλώσω και κάτι, ότι όταν μέσα σε αυτά τα 3,5 μέχρι σήμερα χρόνια, τα 4 μέχρι να ολοκληρωθεί η θητεία μας, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, έφτασα σε σημείο να ακούω από τον κύριο Δήμαρχο, έτσι, τον άνθρωπο που υποτίθεται ότι σαν αρχή και σαν θεσμός αγκαλιάζει τους πάντες, να λέει προσωπικά σε εμένα ότι θα βγάλει στην προσωπική μου πορεία στον αέρα. Δεν σας κρύβω ότι είπα, τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα με αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή πραγματικά, κυρία Μουζάκη, το επίπεδο το οποίο ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο περιμένετε. Δεν περίμενα κανένα τέτοιο επίπεδο, προς Θεού. Εκεί δεν πήγαμε για τα προσωπικά μας, έχουμε πάει για τον κόσμο, έχουμε πάει για τα παιδιά μας, αλλά όταν εγώ άκουσα αυτό και είπα, τι δουλειά έχω εδώ μέσα, δεν σας κρύβω ότι η θέλησή μου ήταν να σηκωθώ και να φύγω. Ωστόσο όμως αυτή τη στιγμή συμπορεύεστε μαζί με τον Βασίλη τον Νανόπουλο. Ναι, γιατί έχω υποχρέωση να το κάνω αυτό, κυρία Μουζάκη, στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά μας, να δείξω ότι αυτό το επίπεδο δεν χωράει σε αυτό
στην τοπική αυτοδιοίκηση και ότι πρέπει να πορευτούμε με γνώμονα την προσφορά και την αγάπη για τα κοινά. Αυτός λοιπόν είναι και ο λόγος που αυτή τη στιγμή μου είπατε συμπορεύεστε και δίνετε και την δική σας μάχη. Αυτό το οποίο αφουγκράζεστε από τους ανθρώπους. Βέβαια εσείς είστε ένας ενεργός δημοτικός σύμβουλος. Δεν μείνατε ποτέ έξω ούτε την περιοχή σας ούτε και τα προβλήματα των κατοίκων του Δήμου, του διευρυμένου πλέον Δήμου. Αυτό όμως το οποίο εισπράτετε τώρα, γιατί τώρα πηγαίνετε κάτω από μια άλλη βάση, κάτω από μια άλλη ομπρέλα που λέγεται Συμμαχία Πολιτών, από άλλον επικεφαλή. Πώς βλέπετε λοιπόν τους πολίτες, τι είναι αυτό το οποίο ζητούν και θέλουν από εσάς? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είχαμε πει σε άλλο δελτίο, το όνομα Συμμαχία Πολιτών προέκυψε από την ανάγκη να υπάρξει ένας Δήμος για όλους και όχι ένας Δήμος για λίγους. Υπάρχουν στο συνδυασμό μας όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν, είναι άνθρωποι ενεργοί πολίτες που... Το τέλμα αυτής της απερχόμενης δημοτικής αρχής τους οδήγησε στο να πούνε ότι φτάνει, δεν πάει άλλο αυτό, ευχαριστούμε, δεν μηδενίζουμε καμία δημοτική αρχή, έτσι προς Θεού. Όλοι όσοι περνάνε από μία δημοτική αρχή, η κυρία Μουζάκη, είτε μειοψηφία είτε πλειοψηφία, κάτι έχουν να προσφέρουν, κάτι έχουμε να μάθουμε. Έτσι συμμετείχαμε εκεί όλοι μαζί και είναι κάτι που υπάρχει πολύ αγάπη, πολύ σύμπνοια. Υπάρχει πολλή ελπίδα σε αυτό, υπάρχει πολύ νέος κόσμος. Εμάς ο συνδυασμός, όπως προείπατε, είναι, θα έλεγα, στο 90% καινούργιοι άνθρωποι. Και όταν λέω καινούργιοι άνθρωποι, κυρία Μουζάκη, εννοώ ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται πρώτη φορά με τα κοινά. Έτσι. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις κάποιους ανθρώπους που είμαστε ήδη δημοτικοί σύμβουλοι και ένα πολύ μικρό ποσοστό που κάποια στιγμή είχαν ασχοληθεί, το υπόλοιπο ποσοστό είναι καινούργιοι άνθρωποι. Στο συνδυασμό του κυρίου Πνευματικού είναι ακριβώς το αντίστροφο. Δηλαδή, το μεγαλύτερο ποσοστό θα είναι από ανθρώπους που είναι χρόνια πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν λέμε κάποιους ανθρώπους, εννοούμε και ίσως ανθρώπους που παίζουν σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή στα δρόμενα. Ο κύριος Φαρμάκης, ο κύριος Πνευματικός, ο κύριος Σταυρέλης, ο κύριος Ντιγκυρλάκης, ο κύριος Καμπούρης. Μιλάμε για ανθρώπους που είναι κλειδιά που διοικούν αυτή τη στιγμή το Δήμο. Οι οποίοι έχουν πάνω από 3 τετραετίες στην τοπική αυτοδιοίκηση και ίσως και κάποιοι πολύ περισσότερα. Λοιπόν, σε εμάς δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, κυρία Μουζάκη. Δεν υπάρχει καθόλου τίποτα τέτοιο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ο κόσμος θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, προτιμώ τον νέο, έτσι, που δεν ξέρει τη δουλειά, που έχει όρεξη, που έχει ελπίδα, που θα κάνει τα λάθη του αν θέλετε, αλλά που έχει όραμα, που βλέπει μπροστά, γιατί ο Δήμος πλέον δεν πρέπει να το δούμε, πρέπει να το δούμε πολύ μακρόπνοα. Γι' αυτό και ο Βασίλης Ονανόπουλος μιλάει για πλάνο δεκαετίας. Δεν μιλάει για πλάνο πενταετίας, μιλάει για πλάνο δεκαετίας. Πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας. Αυτό είναι το όραμα αυτού του συνδυασμού. Και όχι όπως είδα κάποιο φυλάδιο που έβγαλε ο κύριος Πνευματικός με τα έργα κλπ. Αυτό που δείχνει ο κύριος Πνευματικός σε αυτή την ενημέρωση που κάνει στον κόσμο, το οποίο θα μοιραστεί σε όλο τον Γαλλικρατικό Δήμο, και καλά κάνει, είναι συνεχιζόμενα έργα, δεν έχει καινούργια έργα και ξέρετε και κάτι, ότι τα πιο πολλά από αυτά δεν έχουν ολοκληρωθεί, είναι στο θα. Είναι στο θα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε μετά το Άγιο Πάσχα που θα ενταθεί και ο προεκλογικός αγώνας, όπου θα βάλουμε κάτω και τα προγράμματα και τις απόψεις, πιστεύω, κύριε Κορδώση, γιατί υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά, υπάρχουν θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση των απορριμμάτων, με τις χωματερές τις παράνομες που ήδη λειτουργούν ακόμα και δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχουν θέματα πάρα πολλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση. Και τα λέμε βεβαίως πρώτα ο Θεός. Μετά το Πάσχα. Καλή Ανάσταση και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε. Διάλεξη με θέμα η Ελλάδα σήμερα, η κρίση ή η παρακμή ήταν το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο καθηγητής φιλοσοφίας Χρήστος Γιαναράς και διοργάνωσε ο φιλοτεχνικός όμιλος Τρίπολης στο αμφιθέατρο Αποστολοπούλιο του Πνευματικού Κέντρου. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιαναρά που δέχτηκε να είναι σήμερα μαζί μας και να καταθέσει τις απόψεις του γύρω από το τόσο σοβαρό θέμα. Και το θέμα που διαπραγματεύεται σήμερα,
Η Ελλάδα σήμερα είναι κρίση ή παρακμή. Αυτό μόνο, και ο καθένας ας σκεφτεί και ας προβληματιστεί. Ευχαριστώ όλους που είναι εδώ σήμερα κοντά μας, στο Φιλοτεχνικό. Χαίρομαι να βρίσκεται όσο γίνεται περισσότερος κόσμος. Ο καιρός που κάναμε διαλέξεις και ο κόσμος ερχόταν για να μάθει κάτι καινούριο, νομίζω έχει περάσει. Τώρα μαζευόμαστε για να κοινωνήσουμε την αγωνία μας, την απελπισία μας αρκετά, και να κοιτάξουμε μήπως μπορούμε να δούμε κάποια κτίδα φωτός στο μέλλον που να εξαρτάται από εμάς. Το θέμα απόψε θα είναι αν αυτό το οποίο ζούμε συνιστά κρίση ή αν συνιστά παρακμή. Είναι άλλο η κρίση, είναι κάτι περαστικό, συγκυριακό, εθήμερο, και είναι άλλο η παρακμή. Από τη διάγνωση που θα κάνουμε εξαρτώνται και τα μέτρα τα οποία, προς τα οποία θα προσβλέψουμε. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να προδιαγραφεί. Απλώς η προσπάθεια να τονωθεί, ξέροντας σαφώς πού πατάμε και πού βγαίνουμε. Ο Φιλοτεχνικός Όμιλος Τρίπολης, στη μακρόχρονη προσπάθειά του να φέρνει κοντά στους πολίτες της Τρίπολης ανθρώπους του πνεύματος που έχουν τη δυνατότητα μιας διαφορετικής προσέγγισης των πραγμάτων, παρουσιάζει σήμερα τον καθηγητή φιλοσοφίας και συγγραφέα, κ. Χρήστο Γκαναρά, σε μια διάλεξη με θέμα «Η Ελλάδα σήμερα, κρίση ή παρακμή». Όμως δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στην Τρίπολη, μάλλον μας αγαπάει περισσότερο. Ήταν και στο παρελθόν εδώ, πάλι προς το κλειμένο του Φιλοτεχνικού Ομίλου, το Νοέμβριο του 1982. Όχι τυπικά, ούτε απλώς συμβατικά. Ειλικρινά θέλω να ευχαριστήσω εγώ για την πρόσκληση και για την παρουσία σας. Ζούμε μια περίοδο όπου μάλλον πρέπει να ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα για διαλέξεις. Δηλαδή, πηγαίνουμε σε μια διάλεξη να μάθουμε κάτι καινούργιο, να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας ή έστω και, και τα αισθήματά μας. Νομίζω, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ότι σήμερα πια η μεγάλη ανάγκη δεν είναι να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με πολλούς τρόπους. Σήμερα υπάρχει επίγουσα ανάγκη να διασώσουμε έναν προβληματισμό που να έχει τη γνησιότητα ότι βγαίνει από μέσα μας. Δηλαδή ότι πραγματικά μας απασχολεί και θέλουμε να βρούμε τον τρόπο να πούμε αυτό που μας απασχολεί. Μιλώ έτσι γιατί νομίζω και πάλι, το λέω πολύ επιφύλαξη, αλλά το πιστεύω προσωπικά, χωρίς βεβαιότητα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς εδώ στο Άξιον. Καλό σας βράδυ.